Και θα σας πάω στη ΔΕΙΑΗ, γιατί σήμερα υπάρχει μια περιφερειακή σύσκεψη των ΔΕΙΑ της Κρήτης στο Ηράκλειο με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις ΔΕΙΑ. Καλημερίζω λοιπόν και τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, κύριο Παύλο Δραγκόλα. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλά είναι, ευχαριστώ πολύ. Με την ευχή να είστε όλοι σας καλά, κύριε Δραγκόλα, αλλά και με τα προβλήματα να είναι πραγματικά πάρα πολλά. Ναι, ναι. Δυστυχώς μας βάλαν το νερό στο στόχο. Παρόλο τις μεγάλες αντιδράσεις που είχαμε σε όλη την Ελλάδα, όλοι οι εργαζόμενοι στη ΣΔΕΙΑ αλλά και στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΤ, που βγήκαμε στους δρόμους με διάφορα συλλαλητήρια και διαμαρτυρίες, η κυβέρνηση κατάφερε και πέρασε τελικά το νομοσχέδιο και έγινε νόμος του κράτους η ρυθμιστική αρχή για το νερό. Θεωρούμε όμως ότι από τη μια μέρα στην άλλη δεν μπορεί να δυτικοποιηθεί το νερό, άσχετα που πέρασε αυτός ο νόμος, γιατί προστατεύεται από το Σύνταγμα. Είναι όμως ο νόμος αυτός το όχημα για να μπορέσει να καταφέρει με πλάγιο τρόπο ή από την πίσω πόρτα να καταφέρει την ιδιωτικοποίηση του νερού με διάφορες παρεμβάσεις ιδιωτών που στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα για τις ΔΕΙΑ. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για την κυβέρνηση και γενικότερα για την πολιτική αυτή που θέλει να ιδιωτικοποιήσει το νερό, γιατί είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν τρομερές αντιδράσεις όταν γίνει κάτι πιο συγκεκριμένο. Εκεί θα προσφύγουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας, γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας ήδη 6 φορές δικαίωσε τους εργαζόμενους στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΦ που προσφύγαν στα δικαστήρια και απέτρεψε την ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΦ. Τώρα ήρθε η σειρά μας, θα πάμε εμείς στα δικαστήρια, κάνουμε προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας όταν προκύψει κάτι πιο συγκεκριμένο, γιατί είναι σίγουρο ότι αυτός ο νόμος θα είναι το όχημα. Θα έρθουν και άλλα άρθρα όπου θα συμπεριλάβουν σε αυτόν τον νόμο και άλλα πράγματα, ώστε να μπορούν να κάνουν την ιδιωτικοποίηση, όπως είπα, από την πίσω πόρτα. Σήμερα κάνουμε αυτή τη σύσκεψη, γιατί ήδη πραγματοποιήσαμε σε όλη την Ελλάδα περιφερειακές σκέψεις. Κάνουμε τη σύσκεψη για τα σωματεία των εργαζομένων της ΔΕΙΑ Κρήτης, για να τους ενημερώσουμε και να βάλουμε ένα πλάνο το τι κάνουμε από εδώ και πέρα και πώς θα αντιδράσουμε. Αυτός είναι ο λόγος που είμαστε εδώ, κατά κύριο λόγο, αλλά έχουμε και άλλα θέματα, γιατί η ΔΕΙΑ γενικά δεν πάνε καλά. Η πολιτεία δεν προσέχει τις επιχειρήσεις αυτές που προσφέρουν το πολυτιμότερο κοινωνικό αγαθό. Δυστυχώς υπάρχει μια τρομερή υποστελέχωση που δεν μπορούν να λειτουργήσουν και εκ των πραγμάτων μπαίνουν διάφοροι ιδιώτες σιγά σιγά στις ΔΕΙΑ. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με το ενεργειακό κόστος που οι ΔΕΙΑ δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και δυστυχώς η πολιτεία δεν στηρίζει όπως στήριξε άλλες διάφορες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Και γι' αυτό μιλάμε ότι δεν πάνε καλά. Η πολιτεία, αν ήθελε να κάνει κάτι της ΔΕΙΑ, ήταν να προσέξει το πρόβλημα της υποστελέχωσης και του ενεργειακού κόστους. Και όχι να μου κάνει ένα νομοσχέδιο που από ό,τι λέει είναι για τον έλεγχο και την εποπτεία. ΔΕΙΑ ελέγχονται από 6 υπουργεία. Δεν χρειάζονται ακόμα έναν έλεγχο. Θέλουν να τις προσέξει η πολιτεία και να δώσει λίγο κάποια θέματα, κάποια σημασία σε κάποια θέματα τα οποία ταλαιπωρούν τις επιχειρήσεις και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Το νερό αγαθό, λέτε εσείς ότι θα προσφύγουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας μόλις γίνονται λίγο πιο συγκεκριμένα τα πράγματα, έτσι, με τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, διότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι το όχημα για την ιδιωτικοποίηση. Εκείνο που σας φοβίζει πολύ περισσότερο, ποιο είναι? Γιατί εμάς ξέρουμε τι μας φοβίζει, λέω πάρα πολύ απλά, τους πολίτες, και εσείς πολίτες είστε και εσείς το ίδιο νερό πίνετε, αλλά λέω πάρα πολύ απλά, εμάς μας φοβίζει και το σκεφτόμαστε διαφορετικά η ιδιωτικοποίηση του νερού, πόσο θα ανέβει η τιμή του, τι θα γίνει, αν θα έχω παροχές. Άλλοι λένε μπορεί να είναι καλύτερες, οι περισσότεροι λένε θα είναι χειρότερες. Εσείς που είστε εκ των έσω, τι φοβάστε περισσότερο, κύριε Δραγκόλα? Αν γίνει η ιδιωτικοποίηση του νερού, και να δούμε και την εμπειρία που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο, ας δούμε όμως και στην Ευρώπη, αυτό που κάνουν οι ιδιώτες δεν είναι να επενδύουν. Οι ιδιώτες αναλαμβάνουν τη διαχείριση του νερού. Ποτέ δεν επενδύουν, δεν βάζουν λεφτά, γιατί τα πάγια στοιχεία πάλι θα τα έχει ή ο Δήμος ή το κράτος. Δεν πρόκειται να τα πάρει ο ιδιώτης. Επομένως, αυτό που ενδιαφέρει τον ιδιώτη είναι να κάνει τη διαχείριση εκεί που είναι το κέρδος και όχι εκεί που είναι να βάζει λεφτά. Λοιπόν, εφόσον θέλει το κέρδος, και αυτό άλλωστε αναλάβει, είναι σίγουρο ότι η τιμή θα αυξηθεί πάρα πολύ. Είναι σίγουρο ότι οι υπηρεσίες θα είναι πολύ λίγο χειρότερες
από την άποψη ότι δεν πρόκειται, ας πούμε, για σε ένα χωριό μια βλάβη, ο ιδιώτης θα πάει 50 χιλιόμετρα για να κάνει μια βλάβη. Περιμένει να γίνουν 5 βλάβες, πότε θα γίνουν οι βλάβες αυτές, τότε θα πάνε να τις διορθώσει. Δεν θα έχουν δηλαδή την άμεση εξυπηρέτηση, ούτε την ποιότητα που υπάρχει τώρα στο νερό. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε κάθε ΔΕΙΑ, κάθε μέρα μετρήσεις ποιότητας του νερού. Και αυτά τα περισσότερα περνά σε ένα σύστημα όπου θα βλέπει και το Υπουργείο Υγείας. Αυτά εδώ. Δεν νομίζω ότι ο ιδιώτης θα έχει τη δυνατότητα ή να θέλει να τα κάνει, γιατί είναι ένα τεράστιο κόστος. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί όπου έχει γίνει η ιδιωτικοποίηση, επανήρθε πάλι στο δημόσιο το νερό. Κύριε Δραγκολά, ναι, είναι ένα σύστημα που ούτως ή άλλως, ή όπου έχει γίνει, να το πω διαφορετικά, ανά την Ευρώπη βλέπουμε ότι δεν τραβάει και ξαναγυρίζει και η διαχείριση στις κρατικές αρχές, στις δημοτικές αρχές. Υπάρχουν εκείνοι, και θα ήθελα να ακούσω το σχολείο σας για εκείνους οι οποίοι λένε το εξής: μα κοιτάτε να δείτε, και εσείς από τη δική σας την πλευρά, κύριοι Δήμοι ή κύριοι εργαζόμενοι, που δεν φωνάξατε πολύ περισσότερο και αφήσατε τους Δήμους να διαχειρίζονται έτσι τα πράγματα, οι υπηρεσίες που παρέχονται στους Δημότες δεν είναι οι καλύτερες δυνατές αυτή την ώρα, και έτσι μπορεί μέσω αυτού του οχήματος οι άλλοι να αποφασίσανε κάτι διαφορετικό και είπανε να ανοίξουν την πόρτα. Τι θα μπορούσατε να απαντήσετε? Είναι μια συνειδητή επιλογή της πολιτείας τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από την εφαρμογή των μνημονίων, να απαξιώσουν ό,τι είναι δημόσιο. Τις ΔΕΙΑ τις απαξιώσαν, όπως είπα πριν, γιατί απαγορεύονται οι προσλήψεις. Από το 2011 που μας εφαρμόστηκε ο Καλλικράτης, διπλασιάστηκε ο χώρος ευθύνης των ΔΕΙΑ. Οι εργαζόμενοι ήταν 6.000 ώρες ΔΕΙΑ και τώρα είναι 4.000. Με διπλασιασμό του χώρου ευθύνης. Έτσι απαξιώνονται οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι κοινοφελούς χαρακτήρα επιχειρήσεις του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Μπορεί να έχουν δίκιο κάποιοι πολίτες, γιατί δεν έχουν άμεση εξυπηρέτηση, αλλά αυτό, όπως είπα, ήταν μια συνειδητή επιλογή της πολιτείας, σιγά σιγά να εκφυλήσει αυτές τις επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν πιο εύκολα σιγά σιγά να τους δώσουν σε εργολάβους. Μπορεί να έχουν δίκιο οι πολίτες, αλλά είναι το πρόβλημα αυτό. Το συνειδητά σημαίνει σχέδιο. Σχέδιο που απορρέει από τις υποχρεώσεις μας απέναντι στα μνημόνια. Γιατί αυτά τα περί υψηλής εποπτείας και δεν είμαστε στα μνημόνια. Είναι τώρα, με άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε το τι θέλουμε να λέμε και το τι επικοινωνιακό. Οι δεσμεύσεις μας για τα 90-99 χρόνια είναι δεσμεύσεις για να τελειώνουμε βάσει του αγγλικού δικαίου. Δεν κάνει να παραμυθιαζόμαστε μεταξύ μας. Ήταν επιταγή, συνειδητή, σκόπιμο, άρα λοιπόν μνημονιακή επιταγή να γίνει όλο αυτό το πράγμα, λέτε, κύριε Δραγκόλα? Εντάξει, η ΔΕΙΑ, επειδή είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα και δεν επιβαρύνουν ούτε ένα ζώο τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν ήταν στις απαγορεύσεις από πλευράς τρόικας των προσλήψεων, γιατί είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα. Και όμως τόσα χρόνια, εκτός από το 2017 που έγιναν κάποιες προσλήψεις σε λίγες ΔΕΙΑ, δεν έγιναν εδώ και 15 χρόνια, 14 χρόνια δεν έχουν προσλήψεις. Καταλαβαίνετε ότι η ΔΕΙΑ συμπληρώνει 40 χρόνια λειτουργίες. Το προσωπικό φεύγει, συνδεδοξοδοτείται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε 5 χρόνια θα φύγει το 50% των εργαζομένων από αυτούς που έχουν απομείνει. Ήταν συνειδητή επιλογή χωρίς να ήταν υποχρέωση από την Τρόικα. Γιατί δεν είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα, δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Επομένως, δεν υπήρχε λόγος να μην επιτρέπουν τις προσλήψεις της ΔΕΙΑ. Γι' αυτό λέω ότι ήταν μια συνειδητή επιλογή εδώ και πολλά χρόνια, η οποία σιγά σιγά φέρνει αποτέλεσμα. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση και λέει αυτό που είπατε πριν: να, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, δεν έχουν τη δυνατότητα, ότι πρέπει να υπάρξει έλεγχος, ότι το τιμολόγιο, ξέρετε, όλοι οι υπουργοί τώρα λέγανε αυξήστε το τιμολόγιο. Τώρα βγήκε ο αρμόδιος υπουργός, κ. Κρέκας, που κατέβασε και το νομοσχέδιο. Και τι είπε? Ότι αν μπει η ρυθμιστική αρχή, θα μειωθεί το τιμολόγιο. Μα ο ίδιος έλεγε πριν από κάποιους μήνες και άλλοι υπουργοί: αυξήστε το τιμολόγιο, δεν έχετε έσοδα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τα έσοδα. Και τώρα μας τα αντιστρέφουν. Καταλαβαίνετε τώρα ότι δίθεν η ποιότητα του νερού δεν είναι καλή, όταν ξέρουν πολύ καλά ότι είμαστε υποχρεωμένοι και από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μετράμε κάθε μέρα την ποιότητα του νερού. Και όμως βγαίνουν προς τα έξω και στον κόσμο για να περάσουν δηλαδή αυτό το νόμο έτσι πιο εύκολα, ότι δεν γίνονται αυτά που πρέπει να γίνονται. Όλα αυτά είναι που απαξιώνουν τις επιχειρήσεις αυτές. Όλα αυτά απαξιώνουν τις επιχειρήσεις για να είναι πιο εύκολο να δοθεί σιγά σιγά κομμάτι-κομμάτι σε ιδιότητα, γιατί όπως είπα στην αρχή, δεν μπορεί να γίνει ιδιωτικοποίηση από την ημέρα στην άλλη. Γιατί το προστατεύει το σύνταγμα το νερό. Ο νόμος αυτό θα κάνει.
Τι είναι αυτό το οποίο θα σας απασχολήσει σήμερα σε αυτή την περιφερειακή σύσκεψη? Κατά κύριο λόγο το νομοσχέδιο για τη ρυθμιστική αρχή, αλλά και γενικά το μέλλον των επιχειρήσεων. Γιατί υπάρχει μια μελέτη πρόσφατα, πριν από δύο μήνες, έχει ολοκληρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ΔΕΙΑ. Δείγμα 35 ΔΕΙΑ. Ένας φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ξέρω, η οποία τι λέει, ότι η πολιτεία αυτή που ΔΕΙΑ αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να λειτουργήσουν πολύ καλά. Λειτουργούν καλά, αλλά θα μπορούσε η πολιτεία να τις προσέξει και είναι το εμπόδιο για να λειτουργήσουν πολύ καλά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το λέει αυτό. Καταλαβαίνετε ότι θέλει μια στήριξη από την πολιτεία και από εκεί πέρα τίποτα άλλο. Θέλω να δούμε, ας πούμε, παράδειγμα, όταν στους φουρναρέους, που είναι μια ομάδα πολύ, ας πούμε, άνθρωποι της δουλειάς, οι οποίοι καλύφθηκαν σχεδόν το 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής και αυξήθηκε και η τιμή του ψωμιού στις ΔΕΙΑ, ούτε ένα ευρώ δεν πήραν από τη ρήτρα αναπροσαρμογής και δεν έγινε καμιά αύξηση του τιμολογίου όλα αυτά τα χρόνια. Τα τελευταία δηλαδή ιδιαίτερα τρία χρόνια, σε όλη τη ΔΕΙΑ αυξήθηκε τόσο πολύ το ενεργειακό κόστος που έφτασε στο 50% του λειτουργικού κόστους. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα? Χωρίς καμιά αύξηση τιμολογίου εδώ και 13-14 χρόνια. Άρα και με βάση αυτή τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται ότι θα είναι και πιο εύκολο να προσφύγετε στο Συμβούλιο Επικρατείας, όπως είπατε. Θα είναι και λίγο πιο συγκεκριμένα τα πράγματα αναφορικά με τις τομές που θα φέρει η ρυθμιστική αρχή. Οπότε εκεί θα είναι λίγο νομικά τουλάχιστον τα πράγματα ευδιάκριτα για να ξέρετε πώς θα κινηθείτε. Ναι. Έχουμε πολλά επιχειρήματα πλέον. Τώρα ξέρετε ότι οι δήμαρχοι, το Σωματείο των Εργοδοτών μας, η Ένωση των ΔΕΙΑ, μιλάμε πλέον απευθείας με Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μιλάμε με την ελληνική κυβέρνηση. Γιατί εκεί βρίσκουμε ανθρώπους να μας ακούσουν και να λύσουμε προβλήματα. Η ΔΕΙΑ είναι η πρώτη σε απορροφητικότητα όσον αφορά τα έργα από όλους τους φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Μας έχουν εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτελούμε ίσως από τα περισσότερα, δηλαδή απορροφήσαμε τα περισσότερα χρήματα για έργα. Βλέπουν οι άνθρωποι εκεί το τι έργο παράγουν οι ΔΕΙΑ. Γι' αυτό και μας έχουν εμπιστοσύνη. Όταν η ελληνική πολιτεία γενικότερα δεν έχει εμπιστοσύνη στη ΔΕΙΑ και κάνει, ψηφίζει νόμους σαν αυτόν εδώ με τη ρυθμιστική αρχή, η οποία ρυθμιστική αρχή ξέρετε ότι είναι, χρειάζεται όταν υπάρχει ανταγωνισμός. Εδώ τώρα είναι ένα φυσικό μονοπόλιο. Στην περιφέρεια είναι η ΔΕΙΑ, Αθήνα Θεσσαλονίκη είναι η ΔΑΠΕΙΑ, άρα είναι μονοπόλιο. Τι να ρυθμίσει η ρυθμιστική αρχή, το μονοπόλιο? Είναι απαραίτητο όταν υπάρχουν πολλοί πάροχοι, όπως είναι στο ρεύμα, για να βάλει κανόνες ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών. Στη δική μας την περίπτωση, στις ΔΕΙΑ δηλαδή, δεν είναι ότι είναι ένας πάροχος, τι κανόνες ανταγωνισμού να βάλει. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνω ότι κάτι πονηρό υπάρχει. Και βεβαιασμένα λίγο πριν τις εκλογές και με το πρόβλημα, με το μεγάλο δυστύχημα των δεμπών, φέρνει ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Το μυαλό μας πάει ότι σίγουρα είναι εκ του πονηρού και όχι να ελέγξει και να υποπτέψει. Μέσα που ελέγχονται, όπως είπα, από εξυπουργή. Μέσα σε αυτή τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή είπατε ότι γίνεται με μία μελέτη για κοντά 35 ΔΕΙΑ, συμπεριλαμβάνεται και η ΔΕΙΑ Ηρακλείου. 45 ΔΕΙΑ. 45. Συμπεριλαμβάνεται και η ΔΕΙΑ Ηρακλείου. Δεν θυμάμαι αν είναι μέσα. Δεν θυμάμαι, δεν είναι απλά ήθελα να ρωτήσω για το αν εξειδικευμένα κάτι παραπάνω έχουμε για τη δική μας την ΔΕΙΑ και τι ακριβώς λέει. Αυτή... Δεν το γνωρίζω αυτό, απλά υπάρχουν πολλά προβλήματα. Η ΔΕΙΑ Ηρακλείου έχει προβλήματα και υποστελέχωσης, αλλά έχει 140 γεωτρήσεις έχει η ΔΕΙΑ Ηρακλείου, γεωτρήσεις και άλλους 20 υποσταθμούς. Έχει δηλαδή το φράγμα, ξέρουμε ότι λόγω ότι δεν είχε πολύ δροχιότητα, έχει πέσει πάρα πολύ στάθμη. Αρχίζουν και λειτουργούν όλα τα αντιλιοστάσια για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον πολίτη και το ρεύμα έχει φτάσει στα ύψη. Είναι τεράστια τα προβλήματα. Η πολιτεία τώρα κάθεται και σκέφτεται η ρυθμιστική αρχή και διάφορα πράγματα χωρίς να μπει στα πραγματικά προβλήματα. Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα. Θα τα έχουμε μπροστά μας όλα αυτά. Και κρατάω αυτή την παρατήρηση επίσης που είπατε ότι σε 5 χρόνια οι ΔΕΙΑ της χώρας θα έχουν χάσει από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η υποστελέχωση το 50% του δυναμικού τους, γιατί υπάρχουν στη μέση και οι συνταξιοδοτήσεις. Είναι συμπληρώνω 40 χρόνια λειτουργίας. Μετά το 82-83 ξεκίνησαν να λειτουργούν ΔΕΙΑ, συμπληρώνω 40 χρόνια και πέφτει το προσωπικό σύνταξη. Και δεν μας επιτρέπουν, δεν επιτρέπουν να προσλάβουν προσωπικό. Απίστευτο. Από το οποίο προσφέρουν το πολυτιμότερο κοινωνικό αγαθό. Πώς να εξυπηρετηθεί ο πολίτης, δηλαδή, υπάρχει δυνατότητα.
Λοιπόν, θέλω για τις έτσι πρώτες πληροφορίες στην πρώτη κουβέντα να σας ευχαριστήσω. Είμαι σίγουρη ότι κάπου παρακάτω θα τα ξαναπούμε, κύριε Δραγκόλα. Καλημέρα σας. Καλό Πάσχα να έχετε. Ευχαριστώ.